Φίλοι μου και φίλες μου, καλώς ορίσατε στο Μένουμε Σπίτι νούμερο 2. Never could have been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist υπό φυσιολογικές συνθήκες στον Νίκο Τατούκρου Θεσσαλονίκης. Βρίσκομαι εδώ στα στούντιο του σπιτιού μου, κατοίκον περιορισμός 4ης εβδομάδας. Κάπου εκεί, έχουμε χάσει τις μέρες. Πόρε φίλε, τι ζούμε τελευταία. Ωρε μάνα μου, χέρια χαρτόνια. Το σπίτι μυρίζει κάτι μεταξύ φασολάδας με essence από μυρωδικά αντισηπτικού, υνοπνεύματος και καθαριστικών. Κάθε μέρα Κυριακή. Αλλά το πολύ το κύριε Λέισον το βαριέται και ο παπάς. Μου λείπει το στούντιο, μου λείπει η κανονική ζωή μου ρε παιδιά. Τι τραβάμε, όλοι μαζί το τραβάμε βέβαια. Επομένως την υγειά σας. Οπότε χαλαρώστε. Όπα. Γιατί θα είμαστε εδώ αρκετό χρόνο. Τι νέα? Εγώ, άσε, τρέχω. Έχω αγοράσει ένα καινούριο διάδρομο. Στο διπλανό δωμάτιο τον έχω, έτσι για να κάψω λίγο λίπος. Πέρα από την πλάκα όμως, δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά πώς είστε εκεί έξω. Έχουμε χάσει επαφή. Καραντίνα, καραντίνα, καραντίνα. Γράψτε μου κανένα σχόλιο εδώ πιο κάτω. Έτσι να δω τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση. Ένα σχόλιο για λίγο συντροφιά. Και να ρωτήσω ρε παιδιά, από ψυχολογικής πλευράς, πώς την παλεύετε? Για να πω την αλήθεια, στην αρχή λέω παιχνιδάκι, σιγά το πράγμα, ευκαιρία για λίγο ξεκούραση. Αλλά εσύ δεν είναι εύκολο. Θα σαλέψω, πραγματικά είμαι στα όρια μου. Την πρώτη εβδομάδα όλα καλά. No problem ρε φίλε. Γελάκια, αστιάκια, χιουμοριστικά ποσταρίσματα στα social media, λίγο χαβαλεδάκι, μια χαρά τη βγάλαμε. Κατά κάποιο τρόπο μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια γαλαρία σε σχολική εκδρομή. Δεύτερη εβδομάδα και εκεί τα πράγματα βατά. Βέβαια τα αστιάκια άρχισαν να γίνονται λίγο πιο χοντροκομμένα στα social media. Και από την άλλη πλευρά η τηλεόραση να παίζει το ίδιο thriller ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Οι περισσότεροι νομίζω ότι είδαμε με συνετό τρόπο τα καινούρια μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση. Αυτοπεριορισμός, καραντίνα, χωρίς πολλές άσκοπες μετακινήσεις, ό,τι κάναμε γενικά όλοι οι συνετοί πολίτες. Και θεώρησα ότι στην επιφάνεια όλα ήρεμα τα νερά. Αλλά ρε παιδί μου, το υποσυνείδητο δουλεύει με έναν τέτοιο τρόπο που προφανώς έγιναν κάποιες διεργασίες, τα επίπεδα του στρες χωρίς να το καταλάβω άρχισαν να ανεβαίνουν. Και ρε παιδιά, έρχεται η τρίτη εβδομάδα και μου σκάει το ψυχολογικό στη μάπα. Όρεξη 0, διάθεση 0, δημιουργικότητα στο ναδύρ και έτσι σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται ρε παιδιά κάτι ψυχοσωματικά συμπτώματα, κάτσε καλά. Να μου πήγε. Βέβαια δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που νιώθει έτσι, αν υπάρχουν κι άλλοι που τους έχει επηρεάσει στο βαθμό που με έχει επηρεάσει και εμένα. Υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ένα στρες, ένα άγχος. Επιφανειακά όλα καλά, αλλά από μέσα μου κάτι έβραζε. Και να φανταστείς στην οικογένειά μας, δεν βλέπουμε καθόλου, μα καθόλου τηλεόραση. Ένα-δύο επεισόδια παιδικού προγράμματος έτσι για τα παιδιά. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορώ να πω ότι βίωσα αυτό το οστικό κύμα τρόμου που εξέπεμπαν τα ΜΜΕ. Και παρόλο που δεν είμαι χαρακτήρας ο οποίος πτωείται εύκολα ή επηρεάζεται εύκολα από δυσάρεστες καταστάσεις, κατά επηρεάστηκα. Εντάξει, από την άλλη, σίγουρα δεν βοήθησε και ο καιρός. 4-5 μέρες μου ναμάρα, βροχές, συννεφιασμένοι ουρανοί. Πάλι καλά βέβαια, γιατί με το που άνοιξε ο καιρός, Κυριακή, είδατε τι έγινε. Όλοι έξω. Αλλά και τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν θα βγούμε καθόλου. Και δεν μιλάω για άθληση. Περπατήσεις λίγο ρε παιδί μου, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και τελικά όσο το σκέφτομαι, μία είναι η ερώτηση που χρήζει απάντηση. Πώς θα αντέξουμε την καραντίνα?
Μπήκαμε λοιπόν στην τέταρτη εβδομάδα καραντίνας. Τα tattoo studio, όπως γνωρίζετε, είναι από τα επαγγέλματα τα οποία ανεστάει η λειτουργία τους και καλά κάνανε δηλαδή, προέχει σαφώς η υγεία όλων μας. Βέβαια, οι μήνες Απρίλιος και Μάιος είναι μήνες αιχμής για το επάγγελμά μας, άρα όπως φαίνεται η σεζόν έχει ήδη χαθεί. Μπροστά βέβαια στην υγειονομική βόμβα που έχει σκάσει σε ολόκληρο τον πλανήτη, τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ο καθένας το κομμάτι του. Όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας. Και κάπως έτσι κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να μιζεριάζει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου να με πάρει από κάτω. Ειδικά εμείς που έχουμε μικρά παιδιά στην οικογένεια. Φτουφτού μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Εντάξει, έχουν καταλάβει τι περί τίνος πρόκειται, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν βγάλει καμία αντίδραση. Τυχερός είμαι. Εντάξει, τα κρατάμε και απασχολημένα όσο περισσότερο γίνεται και αυτό χωρίς τα εύκολα μέσα, τηλεόραση, τάμπλετ, κινητά κτλ. Ήρωας η μητέρα τους. Και μιας και μιλήσαμε για ήρωες, πραγματικά τρελαίνομαι όταν σκέφτομαι τι πρέπει να περνάνε αυτές τις μέρες οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι όσοι εργάζονται στον κλάδο της υγείας. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες που είναι στην πρώτη γραμμή, αψηφώντας καθημερινά τον κίνδυνο, έτσι ώστε να βγούμε όλοι μαζί νικητές στο τέλος. Και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε εσύ τελευταία, αυτό που αρχίζω να συνειδητοποιώ πολύ έντονα είναι ότι παρόλο που δεν είμαστε κατασκευαστικά πλασμένοι για να αντέξουμε στην κοινωνική απομόνωση, άλλο τόσο δεν είμαστε πλασμένοι για να παραδίδουμε έτσι απλά τα όπλα. Άσε λοιπόν τους μαλάκες να είναι μαλάκες. Μη σπαταλάς την ενέργειά σου σε άτομα που δεν την αξίζουν. Άλλωστε σίγουρα δεν ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που θα αλλάξουν θετικά μια μέρα τον κόσμο. Επομένως, διοχέτευσε την ενέργειά σου σε αυτούς που την έχουν αυτές τις μέρες ανάγκη. Την οικογένειά σου, τους αγαπημένους σου, τους φίλους σου. Και σε όσους δεν μπορείς να σφίξεις τώρα στην αγκαλιά σου δυνατά, κάν τους ένα τηλεφώνημα ή μια βιντεοκλήση. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα και αυτοί θα ξέρουν ότι τους νοιάζεσαι. Και ξέρεις τι, μόνο έτσι, με απλές καθημερινές πράξεις αγάπης, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα αρνητικά σε θετικά. Επομένως φίλοι μου, κάνε υπομονή, έχε κατανόηση και μην ξεχνάς πως αυτό που περνάμε τώρα είναι μόνο προσωρινό. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους.